να φεύγεις έτσι απλά. Όταν κανείς δεν σ' αγαπά. Εγώ έκανα ένα βίντεο κλιπ τελευταία, το οποίο είχε αισθητική, είχε ωραίο στίχο. Ήταν ένα νέο κορίτσι, η Σιδηροπούλου η Αγγέλα, και το χάρηκα πάρα πολύ. Βάλια, αλλάζω τα παπούτσια με δεις Μπαλενσιάγκα. Ξέρω ότι ο γιος σας, ο Άρβα, είναι τραγουδιστής, ασχολείται έτσι με τη μουσική, να την πω, την τραπ. Και είδαμε κάποια γεγονότα στα βραβεία ΜΑΤ, τα οποία ήταν, θα πω εγώ, ντροπιαστικές εικόνες. Όλη αυτή η σκηνή, την οποία την είδα στα ειδησιογραφικά μαγκαζίνο, με έκανε να πιστέψω ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει τελείως. Και δεν θα μείνω στο γεγονός ότι δύο τυχαίοι τύποι, μηδενικοί κατά την άποψή μου, γιατί κάθισα και άκουσα και κάποια τραγούδια και ήταν ξερασματικά, αλλά θα μείνω στο εξής, ότι αυτά τα δύο παιδιά σε αυτή την ηλικία είχαν ένα σωρό μπράβους από πίσω. Αυτό το kitsch, τριτοκόσμιο, βλαμμένο, πειραγμένο σκηνικό που πολύ καλά κάναν πολύ καλλιτέχνες και σηκώθηκαν και φύγαν. Τι δουλειά έχουν. Από τη δική σας πλευρά του σκηνοθέτη, γενικά την άποψή σας για σκηνοθέτες που μιλάνε άσχημα και φέρονται κακοποιητικά. Υπάρχουν ηθοποιοί που σηκώνουν τη φωνή, υπάρχουν και σκηνοθέτες που, όπως και εγώ, σηκώνουμε τη φωνή. Πολλές φορές, όπως και εγώ είμαι άδικος πολλές φορές, έτσι είναι και άλλοι συναδελφοί μου, αλλά και πολλές φορές έχουμε και εμείς δίκιο. Εδώ λοιπόν τα όρια δεν είναι διακριτά. Και εγώ έχω μετανιώσει πολλές φορές που έβαλα μία φωνή παραπάνω. Αλλά και πολλές φορές έχω σώσει καταστάσεις με τη φωνή μου από καταστάσεις που τίνανε να είναι ανεξέλεγκτες. Από ηθοποιούς που ανοίγαν το στόμα τους και δεν ξέραν τι λέγανε, από ηθοποιούς που ερχόντουσαν αδιάβαστοι και ενοχλούσαν τους υπόλοιπους που ερχόντουσαν διαβασμένοι και δεν μπορούσαν να πούν τα λόγια τους. Πιθανόν ο Κιμούλης να είναι πάνω από τα όρια. Να ήταν, με συγχωρείτε, πάνω από τα όρια που χρειάζεται. Ποια είναι τα όρια και ποιος τα βάζει, είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Εσείς είστε υπέρ ή κατά της διαγραφής διαβίου, Κιμούλη, Λιγνάδη, Φλιππίδη? Ήτανε μια απόφαση που έπρεπε να περιμένει λίγο παραπάνω. Έπρεπε να περιμένει τη δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να προτρέχουμε, γιατί δεν πάβει να είναι σκηνοθέτης ο Κιμούλης. Πες λοιπόν ότι καταδικάζεται. Εμείς λοιπόν, εσάι, θα τον καταδικάσουμε. Γιατί δεν θα είναι ένας καλός ηθοποιός? Το συνεχίζει να είναι. Δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος όμως από την άλλη μεριά που έθιξε, πείραξε, εάν καταδικαστεί? Βεβαίως. Αλλά πώς εμείς μετά 10 χρόνια θα του πούμε για μια ολόκληρη ζωή σε τιμωρώ? Σας έχουν αντιμετωπίσει ποτέ ως κακοποιητικό εξαιτίας άλλων συναδέλφων σας, δηλαδή να σας έχει πάρει και εσάς η μπάλα? Επειδή σκανδαλοθυρικά ψάχνουν όλοι να βρούνε ποιος είναι ο επόμενος, γιατί τελειώνουν, είναι αναλώσιμα όλα αυτά, είναι αναλώσιμος ο Λιγνάδης, κάποια ώρα θα βαρεθούν. Πρέπει να έρθει κάποιος άλλος, θα έρθει άλλος ο επόμενος. Και, μέσα σε αυτά μου έρχονται και εμένα, γιατί τότε είπες εκείνο, εντάξει. Και εγώ έχω φύγει από εκπομπή. Με φώναξε ο Μήνος ο Κυριακού να κάνω μια εκπομπή με τον Τράγκα. Ήταν η χειρότερη εμπειρία που είχα από άνθρωπο που συνάντησα ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που δεν είχε μέτρο σε τίποτα, είχε μανία με τα λεφτά, συμπεριφερόταν τρομακτικά άσχημα στους συνεργάτες μου, βίαιος. Αυτός ο άνθρωπος ήταν φιλοχρήματος, βάζει το χέρι στην τσέπη και χάιδευε τα λεφτά. Μπορεί να έχει πεθάνει, αλλά αν με ρωτάτε ακόμα και τώρα τι είναι το πιο άσχημο βιωματικά που έχω περάσει στην τηλεόραση, είναι αυτό δίμηνο-τρίμηνο που αναγκάστηκα να είμαι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω λίγο την άποψή σας και το σχόλιο σας για την σειρά του Μάρκου Σεφερλή, το Super Mommy. Δεν ανακαλύψαμε το Σεφερλή πέρυσι. Άρα δεν τον ήξερε κανένας και τον πήρε τον Μάρκο και τον έβαλε να κάνει μια εκπομπή. Σαν κανάλι, όταν τον παίρνεις, ξέρεις τι θα πει. Δεν φταίει ο Μάρκος, ο Αντένα φταίει. Ας μην διάλεγε τον Μάρκο.